Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Αναγνώστου και παρακολουθείτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Επιμένει ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος πως δεν είχε σχέση με την επεξαίρεση μαμούθ από το Ταμείο του Δήμου, για την οποία καταδικάστηκε σε όβια κάθριξη και οδηγήθηκε στις φυλακές διαβατών. Με δήλωσή του, στο προσωπικό του ιστολόγιο, επισημαίνει πως δεν είχα κρατήσει καθόλου την διάρκεια της θητείας μου απόλυτα καμία αρμοδιότητα στον τομέα των οικονομικών του Δήμου και τις είχα εκχωρήσει όλες στους δημάρχους. Οι τελευταίες, να σημειώσουμε, αθωώθηκαν από το δικαστήριο. Αυστηρή χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης την ποινή που επιβλήθηκε στον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο για την υπόθεση της επεξαίρεσης, τονίζοντας ωστόσο ότι ο Δήμος θα ζητήσει ακόμα και κατάσταση περιουσιών. Εμείς, σαν Δήμος, πρέπει να βρούμε τα λεφτά. Δεν έχουμε εκδικητική διάθεση εναντίον των κατηγορουμένων, ανέφερε ο κ. Μπουτάρης. Μια ευρεία αστυνομική επιχείρηση από τους αδιάφορους της Ελλάς πραγματοποιήθηκε χθες με στόχο την εξάνθρωση κυκλώματος σωματεμπορίας που προωθούσε σε οίκους ενοχής νεαρές γυναίκες από το εξωτερικό. Όπως έγινε γνωστό, συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 4 Έλληνες και 2 υπήκορους Ρουμανίας. Επίσης συνελήφθηκε μια ακόμη υπήκορος Ρουμανίας για κατοχή ναρκωτικών. Ληστεία σημειώθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη όταν άγνωστοι με σωματική βία άρπαξαν 2 κινητά από περαστικό, στη συνέχεια επιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατά τη διαφυγή τους παρέσυραν και κατέληψαν πεζό. Μέσα στο πρώτο εξάμεινο του έτους υπολογίζεται ότι θα έχει προχωρήσει η αξιοποίηση του λιμανιού της πόλης, ενώ άμεσα προχωρά και η παραχώρηση του αεροδρομίου Μακεδονία, αλλά και παραθαλάσσιων εκτάσεων συνολικής επιφάνειας 372 στρεμμάτων στον Άγιο Ιωάννη της Χθονίας και στο παλιό της Χαλκιδικής. Ασπίδα για τις εκατοντάδες των απόρων που ζουν στην πόλη αναμένεται να αποτελέσει το δημοτικό ιατρείο, το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει στην περιοχή της Τριανδρίας. Για την κατασκευή και τον εξοπλισμό του κτηρίου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ. Σε δωρεάν εμβολιασμού ανασφάλιση των παιδιών προχωρούν από την ερχόμενη εβδομάδα φοιτητές ιατρικής του Αριστοτελείου σε συνεργασία με τους γιατρούς του κόσμου. Μάλιστα, οι φοιτητές συγκέντρωσαν χρήματα από την τσέπη τους προκειμένου να αγοράσουν περίπου 90 εμβόλια για διάφορες νόσους, όπως υπατήτητα και μενιγκίτιδα, αποδεικνύοντας και πάλι ότι εν μέσω κρίσης η διάθεση προσφοράς προς τον συνάνθρωπο είναι ζωντανή. Στη δικαιοσύνη, με μηνυτήρια αναφορά κατά του ΟΑΣΤ, προσφεύγει ο Δήμος Νεάπολης Σκιαών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν, όπως αναφέρει, τα αλλεπάλληλα φαινόμενα των κακών υπηρεσιών σε κοινωνίας που προσφέρονται στο παιδικό κοινό. Η αύριο Σάββατο 2 Μαρτίου ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς βορειοδυτικούς ανέμους ως 3 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι ο καιρός θα παραμείνει αμετάβλητος με συννεφιασμένο ουρανό, με θερμοκρασία στους 9 βαθμούς Κελσίου και μικρή ξύνηση των ανέμων από τη δική διεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ. Για την Κυριακή περιμένουμε ασθενή βροχή το πρωί και καθαρό ουρανό μετά το μεσημέρι. Αυτές λοιπόν ήταν και οι ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό Σαββατοκύριακο.